34 ημέρες μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση του 20χρονου Βαγγέλη, ο πατέρας του αγοριού από την Κρήτη, που αποφύτησε πέρυσι από τη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων και φέρεται να υποκινούσε τα καψόνια εις βάρος του Βαγγέλη Γιακουμάκη, σπάει τη σιωπή του και μιλά για πρώτη φορά στην εκπομπή Μία για το παιδί του και για όλα όσα έχουν ακουστεί ως σήμερα. Όταν λοιπόν ξεκίνησε η ιστορία αυτή, έτσι, πήρε το γιο μου, του λέει γίνεται. Και μου λέει, θα πάμε πάλι για κατάθεση. Θα πεις το λέω ότι ξέρεις. Έτσι, και πήγε το κοπέλι, πήρε την κατάθεση, πέτα πάντα. Μετά λοιπόν συνέχισε το πράγμα. Παίρνω λοιπόν εγώ τώρα του και του λέω να κάνει διαδήλωση. Μου λέει, πάντα δεν με αφήνουνε. Παίρνω λοιπόν το λογαγό, το διοικητή του προσωπικά. Και του λέω, κύριε διοικητά, τι γίνεται εδώ. Και μου λέει, ο γιος μου λέει, δεν έχει πρόβλημα. Ό,τι μας ζητήσανε το δώσαμε από εδώ. Ο γιος ήταν την Τρίτη το βράδυ εδώ, δεν ξαναβγήκε ούτε την Παρασκευή ούτε τίποτα. Ό,τι μας δόθηκε, μας ζητήθηκε από την αστυνομία, το δώσαμε. Και του λέω, κύριε διοικητά, βγείστε, βγείτε. Άφησε το γιο μου ή βγες εσύ, όχι, άφησε το γιο μου, του λέω, να βγει να το δηλώσει δημόσια. Και μου λέει, τι νομίζεις ότι είναι εδώ, εδώ είναι στρατός, μου λέει. Έχω να απαγορεύσει λοιπόν το γιο μου να μιλήσει δημόσια αυτό το θέμα, επειδή είναι φαντάρος. Σύμφωνα με τον πατέρα από την Κρήτη, ο νεαρός φαντάρος θέλει να μιλήσει, αλλά του έχει απαγορευτεί από το ΓΕΣ. Γι' αυτό και εκείνος, για πρώτη φορά σήμερα, μεταφέρει τα όσα του έχει πει ο γιος του για την επίσκεψή του στη Γαλακτοκομική Σχολή, τρεις ημέρες πριν από την εξαφάνιση του Βαγγέλη. Ο γιος ήταν πέρσι με το παιδί. Πέρσι τελείωσε ο σ***. Φέτος λοιπόν ήταν με άδεια εδώ κάτω και του λέει η μητέρα του. Σίγουρα. Που θα πας απάνω, να πάρεις το τελείωσε από τη σχολή, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να πάρεις μετάθεση, να κατέβεις κάτι και θα κάνουμε άλλη στρατιά για να πάμε, θα το πάρουμε. Άλλο ταξίδι, άλλα έξοδα λέτε, ε. Ναι, άλλη στρατιά, νομίζω, άλλο ταξίδι, ναι. Όταν λοιπόν έφυγε από εδώ, το λέει καλά, μάνα θα πάω γιατί θα σε ρεθώ και με άλλο κομμάτι, πάω και αυτό το πολιτήριο. Παίρνει λοιπόν τηλέφωνο από το λεωφορείο, από το Αγρίνιο κάπου εκεί, τη σχολή τηλέφωνο. Μιλάει λοιπόν με μια κυρία εκεί, δεν ξέρω πώς τη λένε, και της λέει, κυρία Τάδε, έρχομαι να πάρω το απολυτήριο το δικό μου και του Τάδε, ενώ δεν θυμάμαι το όνομα του παιδιού. Τον συνδέει με τον διευθυντή και μιλάει με τον διευθυντή αυτός, με τον Μάντζαρη, και του λέει, τώρα που φέρεις σ***σουνε. Το λεωφορείο δεξί καθυστέρησε να πάει στη σχολή, πήγε 4 ώρες στη σχολή, είχαν κλείσει τα γραφεία. Συναντιούνται λοιπόν με το Μάντζαρη στην είσοδο, δεν ξέρω πού συναντηθήκαν με το γιο μου, και του λέει κύριε διευθυντά, και του λέει δεν μπορούμε να σώσουμε το πολιτήριο γιατί έχουν κλείσει τα γραφεία, ορίστε, θα έρθει άλλη φορά. Και του λέει ο γιος μου. Ένα δότατε λοιπόν στην παρέα μου, τη φίλη μου από ένα πάνω, και του λέει ο Μάντζαρης, έχω βγάλει νόμο φέτος, σας μιλάω πως ακριβώς γίνονται τα πράγματα. Και δεν μπαίνουν έξω σχολή και μέσα στη σχολή. Κατεβαίνουν λοιπόν τα παιδιά, πάνε δίπλα σε ένα ζαχαροπλαστείο, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι εκεί, ήπιαν το καφέ τους, καλαμπορήσαν, κάνουν ό,τι κάνουν. Και μετά μπαίνει ο γιος μου στο... ήταν 7 η ώρα είχε πάει εδώ μεταξύ. 8 η ώρα ήταν ο γιος μου να φύγει να πάει στο στρατόπεδο. Μπαίνουν λοιπόν στο λεωφορείο, κατεβαίνουν στη στάση δίπλα.